Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ πήρε μια μεγάλη νίκη. Είναι μια νίκη μέσα στη Νέα Σμύρνη όπου στο πρώτο 25 λεπτό φαινόταν απίθανο. Ένα πρώτο 25 λεπτό που ο Πανιόνιος είχε καθολική υπεροχή με τον ΠΑΟΚ στον άξονα να έχει τρομερό πρόβλημα από τα πλευρά του Ήλιτς και του Γκαρσία. Στο πρώτο 20 λεπτό είπα και στην τηλεόραση ο Άγιος Φωτάκης κράτησε τα δεδομένα, κράτησε τα πόσικα στα χάρτα, έπαιξε για 2-3 άτομα. Εκείνε στον ετό, βοηθούσε τον Γκαρσία, επιθετικά έκανε την παλιά στο 0-1 στον Ήλιτ, στις πλάγες επιθέσεις του Πανιωνίου και στις σέντρες βγήκαν χαμηλά. Ήταν με τον Κοντρέρας παρόν στις αποκρούσεις. Πολλοί μου λένε, μα τις αποκρούσεις τις έπαιρνε ο Πανιώνιος. Μα ήταν ο Φωτάκης εκεί. Και ο Ήλιτ με τον Γκαρσία δεν υπήρχαν για να πάρουν τον rebound. Αυτό το εφιαλτικό 20 λεπτό, το γλίτωσε και για ένα ακόμα λόγο. Το γεγονός ότι είχε άθλια χτυπήματα της μπάλας ο Πανιώνιος από τις πλευρές με τον Γουνδουλάκη και τον Εστογιανόφ, μη βλέποντας το τεράστιο πρόβλημα του ΠΑΟΚ ψηλά, όλες οι σέντρες βγήκαν χαμηλά. Και με τον Κοντρέρας και το Φωτάκι εύκολα ή δύσκολα αποκρούονταν είτε σε κόρνερ είτε προς τη μεγάλη, στην έξω τη μεγάλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ από το 20 λεπτό και μετά και με την ευνοϊκή εξέλιξη του παιχνιδιού, με το υπέροχο γκολ. Δεν θα βάλω λόγια το τι γκολ έβαλε ο Αθανασιάδης και τι ενέργεια έκανε ο Γερίνια. Εκεί κάπου ισορροπήθηκε η κατάσταση. Και στο δεύτερο ημίχρονο η άνοδος του Ήλιτς ήταν καθοριστική και τα καλύτερα πατήματα του Γκαρσία έδωσαν το κέντρο στον ΠΑΟ. Έδωσαν την ισορροπία στο παιχνίδι. Εκεί λοιπόν ο ΠΑΟ, αν εξαιρέσεις τον γκολ της ισοφάρισης που ήταν μια κακή οργανωμένη παρουσία του ΠΑΟ στον αγωνιστικό χώρο με τους δύο πλαγιούς μπακ πάρα πολύ ψηλά και τους τρεις χαφ σε πολύ κοντινή απόσταση και παράλληλα, αν εξαιρέσεις αυτές τις περιπτώσεις, στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟ έδειξε ότι ανεβαίνει, ότι παίρνει ρυθμό, ότι σε λίγο καιρό αν φορμανιστεί ο Σαλπιγκίδης, για παράδειγμα, ο οποίος είναι πολύ πίσω στο από τον καλό του εαυτό, πατήσει καλύτερα ο Ήβιτς, έρθει ο Λαζάρ, ο οποίος είναι καλός ποδοσφαιριστής αλλά έχει τραυματισμούς, θα ισορροπηθεί η κατάσταση και τουλάχιστον την ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής. Βέβαια, ντέρμπι είναι και δεν κάνει να μιλάμε τόσο εύκολα και δεν είναι καθόλου οπαδική προσέγγιση, είναι καθαρά ποδοσφαιρική. Εγώ δεν δίνω τύχη στην ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα. Η επόμενη μέρα είναι πιο δύσκολη από αυτό. Η ΑΕΚ είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα αργή, μια ομάδα προβλέψιμη, μια ομάδα με πολλές ελλείψεις από την περσινή ομάδα. Με το Σκόκο Απόν, με το Τσιμπούρα Απόν, με το Πλάνκο Απόν. Με τον Γεωργίας είναι ένα χρόνο στην πλάτη 35 χρονών. Με τον Δέλας είναι ένα χρόνο στην πλάτη 35 χρονών και φλάσεις. Τον Λιπερόπουλο στα 37. Το Λαγό βαρύ με περιτά κιλά. Εκτός από τον Ζάπα του Παντιό, πολύ καλός πέρσι. Δεν βλέπω τύχη από την ΑΕΚ. Δηλαδή ευτυχώς για την ΑΕΚ που είναι άθλιος και ο Άρης και θα πιστεύω ότι θα πιάσει την πεντάδα. Και λόγω φανέρας και ονόματος. Θα τολμήσω να βάλω αρκετά χρήματα στον Άσο την Κυριακή. Θα τολμήσω μετά από καιρό να το κάνω. Δεν είμαι ζωγαδόρος. Αυτά.